νούμεροι βήματα προσέγγισης των Τουρκοκυπρίων ετοιμάζεται να κάνει η κυβέρνηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να αποκαλύπτει πως ήδη έγινε επαφή. Είχα και συνάντηση στο γραφείο μου με μια ομάδα Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας, οι οποίοι ακριβώς μετά από δική μου πρωτοβουλία και συζητήσαμε συγκεκριμένα θέματα. Και ελπίζω μέχρι το Σεπτέμβριο να μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάποιες συγκεκριμένες ανακοινώσεις που αφορούν τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, χωρίς να χρειάζεται, επαναλαμβάνω, ή οποιαδήποτε ενέργεια από πλευράς του κατοικού καθεστώτος. Πρόκειται για μια δέσμη μέτρων για ενίσχυση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο κοινότητες βάσει και των προτάσεων που κατέθεσε το ΑΚΕΛ. Έξω από την εξίσωση μένει το κατοχικό καθεστώς λόγω της έλλειψης συνεννόησης και επικοινωνίας με τον Ερσίν Τατάρ. Παρά την άρνηση της τουρκικής πλευράς, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει την προσπάθεια, με στόχο βεβαίως να βγει η διαδικασία του Κυπριακού από τον Βάλτο. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, πολύ εύστοχα τα έχετε περιγράψει. Αλλά αυτό δεν μας οδήγησε στο να επαναπαυτούμε κατηγορώντας την τουρκική πλευρά, είτε την τουρκοκυπριακή, για τις απαράδεκτες θέσεις που εκφράζει. Σε πρώτο πλάνο, φυσικά, η πρόταση Χριστοδουλίδη για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία. Και αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μια θετική προσέγγιση, μια θετική ατζέντα στα ευρωτουρκικά, εάν και εφόσον οι διαπραγματεύσεις επαναρχίσουν από εκεί που έμειναν στο κράμον τσανά. Ο πρόεδρος μίλησε για τα τρία ορόσημα που ενδεχομένως οδηγήσουν στον επιδιωκόμενο στόχο. Το πρώτο είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της άλλης εβδομάδας, από το οποίο η κυβέρνηση αναμένει χειροπιαστές εξελίξεις. Το δεύτερο είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, την οποία θα απασχολήσει και το Κυπριακό. Ο πρόεδρος αποκάλυψε μέσος πλην σαφώς πως οι ηγέτες θα λειτουργήσουν ως κομιστές μηνυμάτων της Λευκωσίας προς τον Ερντογάν. Και ελπίζω να ανταποκριθεί και στις προσκλήσεις που έχει δεχτεί ο κ. Ερντογάν για διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία. Τρίτο ορόσημο, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ενδιάμεσο σταθμό μια επαφή με τον Γενικό Γραμματέα ή άλλο υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Διεθνούς Οργανισμού, που εν τη ουσία προανήγγειλε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και θα γίνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Και σίγουρα θα υπάρξει συνέχιση των επαφών με τον Γενικό Γραμματέα, είτε γραπτός είτε τηλεφωνικός είτε διαζώσεις. Να κάνετε λίγη υπομονή και θα δείτε στις αρχές Ιουλίου θα υπάρξουν και άλλου είδους εξελίξεις, τις οποίες θα τις δείτε. Αυτές θα είναι συναντήσεις δημόσιες. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης απέρριψε την τουρκική προσπάθεια για διασύνδεση του Κυπριακού με τα ενεργειακά, λέγοντας πως το θέμα της ενέργειας άπτεται των κυριαρχικών δικαιωμάτων της δημοκρατίας. Αν τυχόν έμπαινε στο τραπέζι, θα προέκυψε ζήτημα αναγνώρισης της κυριαρχικής ισότητας, κάτι που κατά τον πρόεδρο δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχθεί η ελληνοκυπριακή πλευρά.